Κυριάσεις βασιλεύσει κατά βαρβάρο το ρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσο Κύριε το λαό σου και λόγισον την κληρονομία σου δίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρο το ρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά, παιδιά, να είστε. Καλή χρονιά και ευλογημένη, παιδιά. Χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι μαζί σας, διότι σας θεωρώ εκτός από μαθητές, φίλες και φίλους. Και με αυτήν την ιδιότητα ήρθα εδώ, έτσι ώστε ολόψυχα να σας ευχηθώ να έχετε μία σχολική χρονιά, δημιουργική, γεμάτη από έμπνευση και από τους σκόπους σας, για να καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας. Και οι στόχοι στη ζωή των μαθητών είναι δύο, κυρίως. Πάντως, δεν είναι μόνο η γνώση. Γνώσεις θα μπορούσατε σήμερα, στην εποχή που ζούμε, να πάρετε και από το διαδίκτυο. Άψυχες γνώσεις, ίσως και αφαιρέγγιες. Όμως, μέσα σε ένα σχολείο, οι προσωπικότητες φυρηλατούνται, καλλιεργούνται, εκπαιδεύονται και κυρίως εμπνέονται. Η γνώση που έρχεται μέσα από τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας είναι γνώσεις που είναι βιωματικές και που εμπνέονται από το παράδειγμα των ιδίων. Εύχομαι λοιπόν στην σχολική χρονιά που ανατέλει να έχετε πάντα φως. Το φως που έρχεται μέσα από τις αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας και όχι από ό,τι ξενόφερτο μας επιβάλλουν. Να θυμάστε πάντα ότι οι Έλληνες ήμασταν οικουμενικοί και παγκόσμιοι λόγω του πολιτισμού μας. Και όταν ο πολιτισμός μας ένιωσε την φυσιολογική φθορά, τότε παρέμεινε μέσα από την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη διδασκαλία παγκόσμιος και οικουμενικός. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα σε ένα σχολείο, με την έμπνευση και την καθοδήγηση των διδασκάλων μας, μπορούμε να χτίσουμε όχι μόνο τη σκέψη μας, αλλά κυρίως την καρδιά μας, έτσι ώστε να έχει αξίες, ιδανικά και όραμα που πάντοτε γεννά ο ελληνικός πολιτισμός μας. Επιπλέον, θα ήθελα να σας δώσω άλλη μία ευχή. Να καλλιεργήσετε και να δημιουργήσετε στο σχολείο την προσωπικότητά σας. Η λέξη προσωπικότητα είναι μοναδική και ανεπανάληπτη και αντικατοπτρίζεται στο μοναδικό πρόσωπο του καθενός σας. Και προσωπικότητα σημαίνει να είμαι μοναδικός και μοναδική. Προσωπικότητα σημαίνει να έχω μέσα μου ως λειτουργία την κριτική, την κρίση όλων όσων μου λένε. Προσωπικότητα σημαίνει να μην συμβιβάζομαι με κανένα που θεωρεί ότι ανήκει
σε ένα σύστημα πολιτικο-φιλοσοφικό, ακόμη και θρησκευτικό. Προσωπικότητα σημαίνει να είμαι ο εαυτός μου, ολοκληρωμένος και δημιουργικός, έτσι ώστε να κατανοήσω ότι η ευτυχία είναι να μην ζω μόνο για τον εαυτό μου. Εσείς, τα παιδιά εννοώ, οι νέοι άνθρωποι, έχετε ένα μότο, όπως λέτε, ζω για την πάρτη μου. Το λένε κάποιοι άνθρωποι και αυτό είναι η δυστυχία του πολιτισμού μας. Δεν ζούμε λοιπόν για την πάρτη μας. Ζούμε σε κοινωνία, ζούμε ο ένας για τον άλλον, γιατί έτσι βιώνουμε την ολοκλήρωση, την ευτυχία, την αγάπη και κυρίως έτσι γινόμαστε άνθρωποι που ο καθένας μέσω του άλλου μπορεί να φτάσει και τον ίδιο τον Θεό. Εύχομαι λοιπόν να έχετε υγεία, να έχετε διάθεση δημιουργικότητας και καρποφορία μέσα στο σχολείο. Εύχομαι να έχετε την υπακοή και τον σεβασμό προς τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας, οι οποίες θυσιάζονται για να χτίσουν, όπως λέμε, ως πνευματική οικοδόμη, τη δική σας προσωπικότητα, τη δική σας ζωή, έτσι ώστε να αγγίξετε και να πραγματοποιήσετε τα όνειρα που έχει ο καθένας. Εύχομαι λοιπόν σε όλες και σε όλους σας να σας ευλογεί ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντοτε δίπλα σας και σε εσάς και στην διευθυντριά σας και στους καθηγητές και στις καθηγήτριές σας και σε όλους όσους σήμερα βρίσκονται εδώ, τον Δήμαρχο και τον Δήμο με τους υπευθύνους που φροντίζουν για τα σχολεία, τη διευθύντρια της εκπαιδεύσεως, τον αντιπεριφερειάρχη που και εκείνος στο βαθμό μέσω της ευθύνης του και μέσω της περιφέρειας έχει την ευθύνη για πολλά πράγματα και γενικότερα για την νεότητα και για τα σχολεία, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, τους γονείς σας κυρίως, που βρίσκονται πίσω από σας, αλλά στηρίζουν όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να είμαι μαζί σας. Εκ μέρους της σχολικής μας κοινότητας, θα ήθελα να σας εκφράζω τα βαθιά μας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα. Για μας είναι μεγάλη τιμή, χαρά και ευλογία να σας έχουμε σήμερα εδώ στην τελετή του Αγιασμού. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς, γεμάτης από προσδοκίες και ελπίδες. Με την ευλογία σας ελπίζουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους μαθητές μας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο θα βοηθηθούν να αναπτυχθούν πνευματικά και ηθικά. Η παρουσία σας, σεβασμιότατε, αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης και τα λόγια σας υπενθυμίζουν τη σημασία της παιδείας και των αξιών του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που πρέπει να διέπουν τη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά για όλους μας. Σεβαστή Πατέρας, κύριοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου Εορδέας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Σύμβουλε Εκπαίδευσης, κυρία Διευθύντρια, κύριοι συνάδελφοι και αγαπητά παιδιά. Η σχολική μας χρονιά ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνούς. Ακούσαμε τις ευχές της Εκκλησίας, την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε με την ευλογία αυτή που θα μας δώσει δύναμη για τα καθήκοντά μας όλη τη σχολική χρονιά. Παράλληλα, ο Δήμος και η Διευθύντριά σας έχουν φροντίσει για ένα εξαιρετικό κτίριο. Έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδομές για το σχολείο σας και η Πολιτεία έχει φροντίσει για την τεχνολογική υποστήριξη των σχολείων με τους διαδραστικούς πίνακες που ξέρετε όλοι, για να απαντήσουμε στις δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Αυτή της ψηφιακής αλλαγής που βάζει στο επίκεντρο της γνώσης την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή
μια τεράστια καταστροφική δύναμη την οποία καλούμαστε να αναχαιτήσουμε. Έτσι λοιπόν όλοι συσπειρωμένοι, ακολουθώντας την πορεία προς τη γνώση, είμαστε υποχρεωμένοι πρώτα-πρώτα να δούμε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και δεύτερο, πώς θα αναχαιτήσουμε την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα που αυτή επιφέρει στο περιβάλλον. Εύχομαι το σχολείο σας να είναι πρωτοπόρος στις καινοτόμες δράσεις ώστε να υλοποιήσει αυτές τις αρχές και εύχομαι σε κάθε μαθητή να βρει μέσα στο σχολείο το δρόμο της γνώσης, της αυτοπραγμάτωσης και της φιλίας. Έχω να ευχηθώ απλά καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Να ξέρετε ότι ο Δήμος είναι στο πλευρό σας για να κάνει οτιδήποτε χρειαστείτε στα πλαίσια που μπορούμε φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τουλάχιστον για φέτος, στη συνεργασία που είχαμε με τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου σας, κάναμε αρκετά πράγματα, ώστε το αύριο να είναι πολύ καλύτερο από το χθες. Να μπορέσετε να δημιουργήσετε. Η πολιτεία σας δίνει τα εφόδια, τώρα ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσετε σωστά εσείς. Καλή χρονιά. Αγαπητά μου παιδιά, ήμουν και εγώ μαθητήρια σε αυτό το σχολείο πριν λίγα χρόνια. Σας εύχομαι καλή αρχή, να έχετε στόχους, να μην ξεχνάτε να βάζετε στόχους, δεν πειράζει αν δεν τους καταφέρνετε. Υπάρχει ένας άλλος στόχος να σας περιμένει, πάντα να θέτετε στόχους, ψηλούς στόχους και πιστεύω κάποια στιγμή ότι θα τους φτάσετε. Οι δάσκαλοι σας είναι γύρω σας, οι καθηγητές σας. Τα προβλήματά σας μπορείτε να μοιράζεστε μαζί τους. Το σχολείο είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τα παιδιά πλέον. Οπότε μην διστάζετε να επικοινωνείτε τα προβλήματά σας. Τα παιδιά σήμερα έχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν τα επικοινωνούν δυστυχώς. Πρέπει να τα επικοινωνούμε, πρέπει να μιλάμε, να μην αφήνουμε δίπλα μας να συμβαίνουν αδικίες και να μην προκαλούμε αδικίες. Εντάξει, αυτά. Όλα τα άλλα είμαι σίγουρη ότι τα ξέρετε και από μόνοι σας και ότι μπορείτε να τα πετύχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ξανάρχομαι από άλλο πάνω σε αυτό το σχολείο, γιατί πριν λίγα χρόνια με μερικούς από τους καθηγητές που είναι τώρα εδώ καθηγητές, είμαι μαθητής με τους ίδιους καθηγητές. Να σας πω καλή σχολική χρονιά και να σας ευχηθώ, επειδή κατά την ταπεινή μου άποψη τα χρόνια του Λυκείου και τα φοιτητικά είναι τα χρόνια που σας γεμίζουν περισσότερο, εκτός από τους υψηλούς στόχους που πρέπει να θέτετε, να γεμίσετε την ψυχή σας. Γιατί είναι τα καλύτερα σας χρόνια αυτά.